Για μία φορά ακόμα, τουλάχιστον τις δικές μου τις θέσεις, τις προσωπικές θέσεις του Τάσου του Καγκλαμάνου, τις γνωρίζετε. Και δεν είναι θέσεις του Τάσου του Καγκλαμάνου, είναι θέσεις οι οποίες απορρέουν από μία νομοθεσία. Και η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Ο νόμος 4264 προβλέπει πλέον ότι τα πανηγύρια, τα πάσης φύσεως πανηγύρια, τα κάνουν οι Δήμοι, τα οργανώνουν οι Δήμοι. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα και μια περασμένη φράση, μια άλλη ερώτηση την οποία μου είχατε κάνει, θεωρώ ότι δεν είμαστε ούτε στο 1890, ούτε στο 1950, ούτε στο 2000. Είμαστε λοιπόν σε ένα κράτος το οποίο έχει νόμους και πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τελευταία στιγμή απεφεύχθη να μην γίνει το πανηγύρι. Και αυτό χάρη στις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Δημοτική Αρχή, προεξέχοντος του κυρίου Παυλίου, ο οποίος πράγματι το είχε βάλει σαν στίχημα το πανηγύρι πρέπει να γίνει. Γιατί είχαν ακουστεί και άλλες φωνές ότι το πανηγύρι δεν πρέπει να γίνει. Υπό τις συνθήκες που θέλουν κάποιοι να γίνεται το πανηγύρι, δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και βλέπετε ένα πανηγύρι υποβαθμισμένο, γι' αυτό και βλέπετε να μην υπάρχει καμία πρόοδο στο πανηγύρι, γι' αυτό και δεν βλέπετε τίποτα το σωστό στη διοργάνωση, ιδιαίτερα του πανηγυριού της Τεγέας, που με τόσα λεφτά τα οποία κυκλοφορούν, θα έπρεπε εκεί πέρα να έχουν γίνει οι κατάλληλοι χώροι, θα έπρεπε να υπάρχουν αποχετευτικά, θα έπρεπε να υπάρχουν τουαλέτες, θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πράγματι να αναβαθμίζουν το πανηγύρι. Θα έπρεπε να υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις και τι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τόσα χρόνια σε αυτό το πανηγύρι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, εκείνο το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει επομιστεί την ευθύνη και την υποχρέωση, τουλάχιστον τελειώνοντας, γιατί τελείωσε το πανηγύρι, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την διοργάνωση στην καινούργια του 2016. Διότι αν δεν ξεκινήσουμε από τώρα να λέμε πώς θα κάνουμε το πανηγύρι το 2016, να είσαστε βέβαιοι ότι και το 15 Αύγουστο του 2016 θα έχουμε καταλήξει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του πανηγυριού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή ούτε για το Τεγεατικό Σύνδεσμο, ούτε για τους Τεγιάδες, αλλά ούτε και για το Δήμο της Τρίπολης. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις. Είδαμε και χθεσινές εικόνες στο Δημοτικό Συμβούλιο που σας ανάγκασαν μάλιστα να διακόψετε. Ενός κακομοιρία έρχονται. Όταν τελευταία στιγμή, και ας μην το αναλύσουμε γιατί τελευταία στιγμή, νομίζω το ξέρετε όλοι και νομίζω το έχουμε καταλάβει και οι συμπολίτες μας. Όταν τελευταία στιγμή προσπαθούμε να στήσουμε το πανηγύρι για το εθιμικό, για την ιστορία, για να μην πάψει να γίνεται πανηγύρι και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει και κάποια λάθη. Και είναι λογικό να έχουν γίνει και κάποια λάθη. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι φωνάζουν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχουν δίκιο. Αλλά κοιτάξτε, δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι όταν λειτουργεί ένα δημοτικό συμβούλιο, δεν είναι δυνατόν ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει. Λογικά, αφού το πανηγύρι το κάνει ο Δήμος, εντάξει, θα πρέπει να διαθέτει και το χώρο. Το χώρο τον παρέχουν οι ιδιώτες. Ιδιώτης είναι και ο τεγιατικός, μην το ξεχνάμε, εντάξει. Ο τεγιατικός λοιπόν έχει ένα χώρο, οι ιδιώτες γύρω-γύρω έχουν κάποιους άλλους χώρους. Αυτούς τους χώρους πρέπει να τους εκχωρήσουν στο Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να βγάλει τις νόμιμες άδειες για να λειτουργήσουν οι πάσης φύσεως δραστηριότητες στο πανηγύρι. Τώρα τι έγινε, ήταν ένα ανταποδοτικό τέλος το οποίο πληρώνουν αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τις λεγόμενες παράγκες ή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τα Luna Park ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς το είχαμε χαρακτηρίσει ως ανταποδοτικό τέλος, δεν το δέχτηκε η περιφέρεια να είναι ανταποδοτικό, διότι το ανταποδοτικό θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ανάλογο αριθμό εξόδων που δημιουργεί η ίσπραξη ενός ανταποδοτικού τέλους. Έτσι λοιπόν, τελευταία στιγμή η περιφέρεια, δεν είπα εγώ, δεν τα βάλω, δεν μένω με την περιφέρεια, σωστά και η περιφέρεια κάνει τη δουλειά της. Τελευταία στιγμή όμως μας συνειδητοποίησε ότι ξέρεις, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος για την ίσπραξη αυτού του τέλους. Εκεί λοιπόν, τα τέλη αυτού του τρόπου με τον οποίο ήθελε η περιφέρεια δεν είχαν μία βαθμίδα. Θα μπορούσαν να είχαν δύο, να είχαν τρεις, να είχαν τέσσερις. Οι λεγόμενες ζώνες. Εντάξει, εννοεί τα μαγαζιά τα οποία ήταν μπροστά στους δρόμους μπορεί να είχαν 10 ευρώ εκτυπωθέσει το τετραγωνικό. Τα άλλα μαγαζιά τα οποία ήταν πίσω από τους κεντρικούς δρόμους να είχαν 8 ευρώ το τετραγωνικό. Κάποια άλλα τα οποία ήταν πιο πίσω να είχαν 6 ευρώ το τετραγωνικό. Εκεί λοιπόν, στην φουρτούνα του Σαββάτου που λένε, παραμονή να λειτουργήσουμε. Εντάξει, ομολόγησα και εγώ χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό μου διέφυγε να το ρυθμίσουμε έτσι ούτως ώστε πράγματι να υπάρχει αυτή η κλίμακα, το κλιμακωτό.
Οπότε λοιπόν πήγε μία τιμή για τους μπρος, για τους πίσω και για όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός. Απολογισμός τόσο από πλευράς της παραταξής μας, απολογισμός τόσο από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Τεγιατικού. Στον απολογισμό που θα γίνει, είτε της παραταξής μας, είτε των αντιδημάρχων, είτε του Δημοτικού Συμβουλίου, θα παρευρίσκεται και ο Τεγιατικός. Πρέπει να βγουν κανόνες και πρέπει να βγουν κανόνες έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι πλέον. Γιατί το ξέρουν, απλά δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν θα πρέπει να γίνουν πολλά σε αυτό το πανηγύρι. Δεν θα πρέπει να γίνουν πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και καταθέτουν με πόνο ψυχής τα λεφτά τα οποία είναι για να νοικιάσουν παράγκες και όλα αυτά και δεν έχουν τουαλέτες, δεν έχουν διαδρόμους, δεν έχουν λίγη ασφαλτοστρωμένη γη, δεν έχουν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε παράγκες. Το 2015 να μιλάμε ότι κάνουμε μια εμποροπανήγυρη η οποία έχει ξεκινήσει και από ζωοπανήγυρη, να λέμε ότι κάνουμε ένα πανηγύρι που έχει ξεκινήσει από το 1890 τόσο πότε έχει ξεκινήσει και ακόμα είναι στην κατάσταση που ήταν το 1890. Αυτό είναι τραγικό, αυτό είναι τρομερό και δεν περιποιεί η τιμή για αυτούς οι οποίοι κάνουν το πανηγύρι. Πρέπει λοιπόν πράγματι να αναβαθμίσουμε την εμποροπανήγυρη της Στεγέας, η οποία είναι και ξακουστή από την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι κάτι το ένα πανηγυράκι. Είναι συγκαταλέγεται μέχρι πρόκειτος στα πέντε πανηγύρια της Ελλάδος, στα πέντε πρώτα πανηγύρια της Ελλάδος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σε τι σειρά είναι, να είμαι ειλικρινής, εντάξει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε ευθύνη, πρέπει να αναβαθμίσουμε με όλους τους τρόπους και με ό,τι μας παρέχει ο νόμος και η οικονομική ευκαιρία του Δήμου να αναβαθμίσουμε αυτό το πανηγύρι.